Οι γυναίκες κατάλαβες τώρα πώς και δικιά σου. Ποτέ. Ποτέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο άντρας. Δεν νομίζω ότι ο άντρας μπορεί να καταλάβει τη γυναίκα ποτέ. Δεν σε τρελαίνει όλες τις ώρες. Ή μόνο εμένα. Όχι, δεν τρελαίνουμε. Όχι, όχι. Το έχω αποδεχτεί. Λέω έτσι είναι. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί. Εντάξει, ίσως και εγώ επειδή είμαι πρόληπτος από τη φύση μου και μ' αρέσουν αυτές οι καταστάσεις. Γενικά, το να μην ξέρω τι θα γίνει αύριο. Μ' αρέσει αυτό. Ότι κάθε μέρα ανακαλύπτω καινούργια πράγματα για τη γυναίκα μου και για τις άλλες τρεις. Στο γιο σου λες τι είναι οι γυναίκες. Ναι, με. Τώρα ο γιος μου είναι ερωτευμένος και θέλει να παντρευτεί. Ναι, πόσο είναι. Είναι μια κοπέλα. Είναι, πάει στα 8. Στα 8, θέλει να παντρευτεί. Ναι, και λέω στην Έλληνα, έδεσε το παιδί γιατί θέλει να παντρευτεί, γιατί βλέπει το πρότυπο του οικογενειάρχη πατέρα. Σου λέει έτσι θα είναι οι οικογένειες όλες τόσο ωραίες και γελάει η Έλληνα βέβαια. Και του λέω αγόρι μου, του λέω, έχεις χρόνια ακόμα. Ναι. Θα μεγαλώσεις, θα γνωρίσεις άλλες γυναίκες, θα τις ερωτευτείς, θα τις αγαπήσεις και μετά θα παντρευτείς μια άλλη όπως έκανα και εγώ με τη μαμά. Πώς ερωτεύονται τις ειδικάδες, ναι, ναι, μιλάμε καψούρις. Τον πάω για μπάλα, ας πούμε, και ακούμε τραγούδια στο ραδιόφωνο και τρελαίνεται. Μου λέει, θα τις αφιερώσω αυτό, αν είσαι ένα αστέρι του Βέρτη. Ναι, φαντάσου. Ένα αστέρι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι άντρες δεν καταλαβαίνεις από το γιο σου ότι είμαστε πολύ πιο κορόιδα από τις γυναίκες. Από το γιο μου να το καταλάβω. Δεν το καταλάβω από μένα τόσα χρόνια. Εσύ πού να το καταλάβεις, μωρέ. Από μένα, από τους φίλους. Δεν το έχεις ζήσει μικρός. Δεν θυμάσαι. Βλέποντας τον πιτσιρικά, δεν βλέπεις ότι τα κοριτσάκια τους παίζουν ψιλογαζί. Σίγουρα. Μα είχε έρθει σπίτι το κοριτσάκι και τις έκανε ο Χάρης. Οι νύφοι έρχονται, ναι, βγαίνουν. Ναι. Πάνε σινεμά, θέατρο. Τι νομίζεις το παιδί. Και της, του έλεγε τώρα η κοπελίτσα. Ωραία, πες μου, γιατί θες να με παντρευτείς. Και έλεγε ο Χάρης, γιατί έχεις ωραία μαλλιά. Έχεις ωραία μαλλιά. Δεν θα το έχουν λείψει του παιδιού στο σπίτι, ξέρεις. Πάει η κοπελίτσα στην Έλληνα και λέει, κυρία Έλληνα, είναι λόγος τώρα αυτός να θέλει να με παντρευτεί, επειδή έχω ωραία μαλλιά. Και μετά το γυρίζει ο Χάρης και λέει, επειδή είσαι έξυπνη, είσαι ευγενική και είσαι καλύτερη μαθήτρια του σχολείου. Το έκανε και η κουλτουριάρα την έβγαλε. Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω, αυτός είναι εκεί. Εκείνη είναι πιο. Και δεν ξέρω αν θα σε παντρευτώ και θα δούμε μέχρι τότε. Και είναι δύσκολη. Αυτός έχει φάει κόλλημα, ναι. Έτσι κάναμε και εμείς, μάλλον, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, το καλό είναι ότι έχει γούστο. Είναι το πιο ωραίο κορίτσι του σχολείου. Σοβαρά, ναι, ναι, ναι. Τελικά έχεις γούστο κι εσύ. Με τη γυναίκα σου, ναι. Ναι, αυτό μου το λένε όλοι. Δεν σου φαίνεται. Ότι έχω γούστο. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρεις, γι' αυτό το λες. Καλά, η φάση είναι που μπαίνω στο ίντερνετ καμιά φορά να δω βιντεάκια και τέτοια στο YouTube και ξέρεις, από κάτω γράφουν σχόλια. Αυτά που γράφουν για την Ελλάδα μεταξύ είναι απίστευτα. Από τη μία πολύ κολακευτικά, από την άλλη σοκαριστικά. Αλλά ναι, σε σοελίτηκε, ναι, και αυτά. Λέω, παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τώρα που μου λες για το ίντερνετ όμως. Γράφουν και κανένα μπινελίκι έτσι. Καλό, όχι κακό. Κατάλαβες, γουστάρω εγώ. Ναι, 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 πολλά, πολλά. Όχι μόνο για σένα, εσύ. Πολλά, όχι, όχι, πολλά τέτοια ότι γουστάρουν και με φτιάχνει αυτό και πάω, την ξυπνάω. Γιατί κάνεις. Τη λέω, έλα να δεις τι γράφουν για σένα. Έλα να δεις τι γράφουν για σένα. Λοιπόν, εγώ μπήκα στο site. Τη λέω, κοίτα να δεις τι φαντάζεται ότι κάνεις. Δεν πρέπει να τα κάνεις. Μπήκα στο site σου. Υπάρχει το site marcosseferlis.gr. Όπου έχεις εφέ με τον κόσμο, ανεβάζεις νέα σου έτσι και πουλάς όμως, σαν τη Μαντόνα, αυτό μ' άρεσε, έχει ένα e-shop και πουλάς διάφορα πράγματα. Ε? Ναι. Ναι ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Πουλάνε τίποτα αυτά πέρα την πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται πουλάνε, τίποτα. Κοίτα, εγώ τα έκανα. Εγώ αυτά κάποιος σούπερ να το κάνει, κάποια εταιρεία. Όχι, 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 εγώ τα έκανα. Δεν τα κάνω ούτε βγάζω από αυτά, γιατί για να βγάλεις πρέπει να κάνεις μαζική παραγωγή για να σου έρθει και φθηνά. Εγώ τα πουλάω τιμή κόστους. Απλά εγώ μ' αρέσει να μπαίνω στα σπίτια επειδή ξέρω ότι με αγαπάνε. Δηλαδή μου λένε, με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε να σε φιλήσω μεγάλες γυναίκες τώρα, να μου πάει καλά η μέρα. Τα παιδάκια μου λένε, ξυπνάνε και κοιμούνται με σένα. Θέλω δε να με έχουν την ώρα που πίνει το γάλα του, να έχει την κούπα με το σεφέρι να του φτιάγνει η διάθεση. Δεν το κάνω για να οικονομήσω από αυτό τώρα. Μακάρι, εγώ είμαι στην εποχή που ζούμε. Αλλά σου λέω, δεν στοχεύω σε αυτό πραγματικά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, το θέατρο πάει πολύ καλά, μπορώ και ζω από αυτό. Εσύ, τώρα με τα κάνω πιο πολύ γιατί θέλω να μπαίνω στο σπίτι του και να με έχουν και να με βλέπουν όποτε θέλουν. Θέλουν. Δεν μου λες, ο διακαλής πόθος του Αντένα είναι να χορέψει το Dancing with the Stars. Ναι, μου στείλανε τώρα μήνυμα και για το 3. Ναι. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορούμε να χάσουμε το κορμί και το ρυθμό αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί λοιπόν, αξιοπρεπώς. Θα πας. Γιατί έχω δώσει το λόγο μου στο Jazz The Two of Us, πώς λέγεται αυτό. Α, έχεις δώσει το λόγο σου να τραγουδήσεις. Ήταν να είμαι εκεί, αυτό σου λέω. Περιμένω να γίνει. Αν, αφού δεν έγινε. Ναι, δεν είχαν πει θα γίνει. Δεν θα γίνει το δεύτερο. Σίγουρα. Θα γίνει του χρόνου, ξέρω εγώ. Θα το συζητήσουμε. Αλλιώς θα το είχαν κάνει. Άρα πρέπει να πας τώρα στο Dance. Έλα, στον Αντένα, είμαστε σε ψήνο τώρα. Τι είναι στο Dance. Έλα να γελάω κάθε Κυριακή. Εσύ παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δω, θα δω. Έλα. Μου λέει, ο,
Και ο Χάρης μου λέει: πήγαινε μπαμπά, πήγαινε να χορεύεις, μου λέει: θα σε ψηφίσει. Τώρα να τραγουδάς, να πούμε. Τώρα να τραγουδάς, τι θα παριστάνεις δηλαδή. Ενώ να χορεύεις είναι μια άλλη εκφραστική. Την έχεις αυτή. Ναι, ναι, εντάξει, δεν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και οι κινήσεις μου είναι. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Φτιάξε μου την Κυριακή το βράδυ. Εντάξει, το θέμα το έχω δει στο λόγο μου. Αν δεν γίνει, θα το σκεφτώ και μπορεί να πάω. Αλλά θα το διευθετήσω αυτές τις μέρες. Το υπόσχομαι. Α, δεσμεύομαι τώρα μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε σένα. Ότι αν δεν γίνει φέτος το Just the Two of Us, θα πάω θα στο Dancing. With the Stars. Του κάναμε deal και θέλω να το πουλήσω. Ναι. Όχι τώρα έχουμε αλλαγές. Μάρκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Θα σε βλέπω μια φορά το χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάνω. όσο κρατήσουν εμένα, αλλιώς θα είναι καλύτερο, θα έρχομαι. Αλλιώς θα σε καλέσω στο σπίτι μου. Και εδώ περάσαμε πολύ ωραία. Μια χαρά περάσαμε. Απλά σπίτι θα έχουμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ.